Σε αυτό το δωμάτιο υπάρχουν κομμωδία. Είναι το αστείο δωμάτιο. Με γέλιο στο ισόγειο. Εδώ δεν έχουμε δασκάλους και μαθητές, εδώ είμαστε συνάδελφοι. Είμαστε 6 συνάδελφοι. Ένας άνθρωπος που μπορεί να φτιάξει ένα πολύ δύσκολο αστείο είναι πράγματι ένας άνθρωπος με χιούμορ. Έξυπνος. Αναγνωρισμένα έξυπνος. Ο άνθρωπος που μπορεί να κατανοήσει το πολύ δύσκολο χιούμορ που φτιάξε κάποιος άλλος είναι εξίσου έξυπνος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί και ίδιος να δημιουργήσει ατάκα. Εγώ θέλω one-liners που είναι ο πιο δύσκολος τρόπος αστείου και ο πιο όμορφος, γιατί βγαίνει κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να τον προκαλέσει τίποτα. Και το three-liners που είναι η παγίδα που μάθαμε την προηγούμενη φορά. Το θυμόμαστε. Η δημιουργία του αστείου είναι αποκοίημα του τελευταίου και τελειότερου σταδίου που έχει φτάσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Η επιτυχία, δηλαδή, το να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα αστείο απαιτεί έναν ολοκληρωμένο ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο κλασικός τρόπος είναι ότι ξεκινάμε το θέμα μας, διαλέγουμε την ιδέα, τι είναι τελικά αυτοί οι χαρακτήρες, που πάει το θέμα και διαλέγουμε το grand finale. Δηλαδή το φινάλε του 5ου επεισοδίου. Ξέροντας λοιπόν από το επεισόδιο 1 τι θα γίνει στο grand finale του 5ου, κάνουμε τα κομματάκια μας, χωρίζουμε σε 5 επεισόδια και μετά ψάχνουμε τα επιμέρους φινάλε. Η κατανόηση του αστείου είναι επίσης κάτι πολύ δύσκολο και πολύπλοκο. Μπορεί να είναι αλλιώς ένα αστείο που θα γράφουμε για να μείνει στο γραπτό. Μπορεί να γελάσει αυτό που το διαβάσει, αλλά μπορεί όταν γυριστεί να μην είναι αστείο. Προσέξτε τη διαφορά γραπτού λόγου από αυτό που γυρίζεται και γίνεται σύρια. Να σου πω εγώ τι είναι το χιούμορ, Βαγγέλη. Το χιούμορ είναι η στάση σου, η δικιά σου στάση απέναντι στις πιο σοβαρές καταστάσεις της ζωής. Ο θάνατος είναι η κορυφαία κατάσταση της ζωής. Είναι η κορυφαία, είναι το τέλος, είναι το φινάλε, είναι το αδιαμφισβήτητο, δεν έχει ζήσει κανείς για πάντα, όλοι ψοφάμε. Έτσι, οπότε είναι αυτό που ο άνθρωπος θεωρεί κακό. Εν τούτης οι κωμικοί τον έχουν πάρει το θάνατο και τον έχουν ξεσκίσει. Ανάλογα, μπορείς να πάρεις και άλλες κακές καταστάσεις και να τις ξεφτυλίσεις τελείως, να τις διακομωδήσεις. Κυρίως το χιούμορ είναι αυτό που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη σοβαρότητα της ζωής μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Θέλω ένα επεισόδιο, πολύ αστείο πρώτο επεισόδιο, να πέσω κάτω από τα γέλια, να κουνηθεί το ασανσέρ από τα γέλια και φινάλε και αρχή δευτέρου επεισοδίου. Ακούσαμε αρχικά το κλασικό κόλπο της προσβολής, είναι η άμυνα του συγγραφέα όταν είναι υποχρεωμένος να γράψει κάτι αστείο. Ακούσαμε το Δημήτρη να φτιάχνει παγίδες, έστησε παγίδες. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν αλλάζουμε το story για χάρη της ατάκας, αλλά βάζουμε στο story που έχουμε μέσα όσες περισσότερες αστείες ατάκες μπορούμε. Το φανταζόμαστε αυτό που γράφουμε. Θα διαπιστώσετε λοιπόν ότι αν γράφετε γρήγορες ατάκες, με γρήγορο ρυθμό, χωρίς τυράντες να κουράζουμε, την ώρα που θα το σκέφτεστε εσείς σκηνοθετικά, δεν θα υπάρχει αυτή η αγχωτική σκηνοθεσία. Θα βγαίνει κανονικό. Μη σας νοιάζει από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο σκηνοθέτης και πώς θα θεωρηθεί το αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτό που παραδίδουμε εμείς ως γραπτό πρέπει να είναι να διατηρεί το γρήγορο ρυθμό της κωμωδίας. Υπάρχουν δύο φινάλε. Υπάρχει φινάλε με άρση και υπάρχει φινάλε με θέση. Και στις δύο περιπτώσεις τα φινάλε πρέπει να είναι θεαματικά, αλλά το φινάλε με άρση έχει αυτό που, αν κάναμε και μουσική εδώ, θα μαθαίνατε ότι είναι αυτό.